ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο στην Κάλυμνο πριν από 4 μήνες. Ο γιος μου δολοφονήθηκε και θέλω να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, δηλώνει μετά και το πόρισμα του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας που κάνει λόγο για βίαιο και ασφυκτικό θάνατο του άτυχου νεαρού. Υπάρχει ένας δολοφόνος, έκανε κακό στο παιδί μου και τώρα εμείς προσπαθούμε, τι να πω τώρα, να αποδείξουμε ότι είναι εγκληματική πράξη. Είναι η πρώτη αντίδραση της μητέρας του Νικόλα Χατζηπαύλου για το πόρισμα του τεχνικού συμβούλου που όρισε η οικογένεια και καταλήγει ότι ο θάνατός του ήταν βίαιος και ασφυκτικός. Νιώθει δικαιωμένη, καθώς από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε νεκρός ο γιος της σε βράχο στην Κάλυμνο, επιμένει ότι τον έχουν δολοφονήσει. Τραγική ηρωνία. Λίγους μήνες πριν πεθάνει, συζητούσαν ότι ο χειρότερος θάνατος είναι από ασφυξία. Είχαμε πει ότι, ας πούμε, το να πεθάνει κάποιος από ασφυξία είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα. Και ναι, ηρωνία. Μου φύγει αυτό το άγχος. Είχα ένα φοβερό άγχος. Για ποιο πράγμα είχατε άγχος? Ότι πρέπει να βρεθεί αλήθεια. Αυτό φοβόμουν, ότι θα βρεθεί αλήθεια. Το φοβάστε τώρα? Τώρα όχι. Τώρα πιστεύω ότι θα πάει το πόρισμα εκεί που πρέπει, στον εισαγγελέα, και ότι η δικαιοσύνη, ελπίζω, θα κάνει τη δουλειά της. Η οικογένεια του Νικόλα Χατζηπαύλου αισθάνεται εξοργισμένη, καθώς ισχυρίζεται ότι έγιναν λάθη και παραλήψεις στις έρευνες από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε νεκρός ο άτυχος φοιτητής. Αν είχε γίνει σωστά η πρώτη ιατροδικαστική, να είχαμε και την αιτία θανάτου από την αρχή. Να μην έχουν χαθεί πολύτιμα στοιχεία. Εξοργισμένη σας ακούω. Ναι, γιατί είναι εγκληματική πράξη και όλα αυτά που έγιναν τελικά έβγαλαν τις έρευνες από το δρόμο που έπρεπε να έχουν ακολουθήσει από την αρχή. Η οικογένεια Χατζηπαύλου ζει εδώ και 4 μήνες ένα θρίλερ. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι γονείς του αλλά και οι νονοί του λυγίζουν. Και τώρα θα ανοίξει, μπορεί να μπει. Να φωνάξει. Είναι πολύ δύσκολο πάντως για όλους σας. Είναι πολλές φορές που είναι αβάσταχτο. Αβάσταχτο. Είναι, Γολγοθάς, είναι. Είναι, πιστεύω ότι υπάρχει ανηφόρα ακόμα. Η υπόθεση του θανάτου του άτυχου φοιτητή ακόμα δεν έχει κλείσει. Τον τελικό λόγο θα έχει ο εισαγγελέας. Το πόρισμα του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του άτυχου φοιτητή ανατρέπει τις 2 ιατροδικαστικές εκθέσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα η Τασούλα Παπα-Νικολάου, που έχει όλες τις αποκλειστικές πληροφορίες. Τασούλα. Παναγιώτη, η πρώτη ιατροδικαστική έκθεση μιλούσε ξεκάθαρα για δυστύχημα. Ο Νικόλας Χατζηπαύλου, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της Ρόδου, έπεσε και μάλιστα είχε έναν αργό και βασανιστικό θάνατο 36 ωρών. Ενώ έφερε και πολλαπλές κακώσεις. Η οικογένεια αμέσως μετά ζητά με αλλεπάλληλα αιτήματα να γίνει και δεύτερη ιατροδικαστική έκθεση, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Σε αυτή την έκθεση, ως αιτία θανάτου, είναι το κατρακύλισμα από πτώση. Μόνο που δεν υπάρχουν κατάγματα ρήξης πλήνας, αλλά και άλλων οργάνων. Και εδώ είναι το περίεργο, σύμφωνα με την οικογένεια, καθώς η πτώση του έγινε από ένα βράχο 70 μέτρων. Τώρα έρχεται ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας και δίνει μια άλλη εικόνα. Ο θάνατός του δεν οφείλεται σε πτώση, ήταν βίαιος και ασφυκτικός, ενώ δεν υπάρχουν κακώσεις ούτε εξωτερικές, ούτε εσωτερικές. Ο κύριος Τσαντήρης, μάλιστα, μας είπε ότι πρέπει οι ανακριτικές αρχές, Παναγιώτη, να ερευνήσουν και πάλι τα στοιχεία από την αρχή. Πρέπει να αποδώσετε δικαιοσύνη για αυτή την περίπτωση. Ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα.